Κατά μέσο όρο, δύο παιδιά πνίγονται καθημερινά στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η φρικτή διαπίστωση που κάνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ενοχιλιάδες οικογένειες προσπαθούν δια θαλάσσης να φτάσουν στην Ευρώπη από τη Συρία και άλλες εμπόλεμες ζώνες της περιοχής. Με τα παιδιά να είναι πλέον το 36% εκείνων που προσπαθούν να περάσουν τη θάλασσα, η πιθανότητα πνιγμού στα νερά του Αιγαίου είναι αυξημένη. Τις πρώτες 6 εβδομάδες του 2016, 410 άνθρωποι πνίγηκαν από τους συνολικά 80.000 που διέσχισαν την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση κατά 35 φορές από το 2015. Είναι πλέον σαφές πόσο τρομακτική είναι η στατιστική στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί όπου χιλιάδες πρόσφυγες παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα πάνω σε ακατάλληλα πλεούμενα, όπου τους στηβάζουν οι δουλέποροι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου.